Είμαι αριθμό 12.62.11.7 του 2024, επικυρώτη του βουλευτή Β3 Νοτιού Τομέα Αθηνών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και κ. Νικολάου Παπά προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομών. Και είμαι αριθμό 12.53.8.7 του 2024, επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Α Ανατολικής Αττικής της Κοινοβουλευτικής της ομάδας Ελληνικής Λύσης, κ. Στυλιανού Φωτόπουλου, προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι οποίες αναφέρονται στο ίδιο θέμα, θα συζητηθούν ταυτόχρονα, χωρίς να επηρεάζουν τα δικαιώματα των ομιλητών ως προς τον χρόνο ομιλίας τους, σε εφαρμογή της διάταξης παραγράφου 4 του άρθρου 131 του κανονισμού της Βουλής. Ελάτε, κύριε Παπά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υφυπουργέ, αυτή την ώρα που συζητάμε μέσα στην αίθουσα, απέναντι ακριβώς στην πλατεία Συντάγματος έχουν συγκέντρωση φοροτεχνική. Και για τις 11 έχουν προγραμματίσει παράσταση στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Ελπίζουμε πραγματικά η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, δεν βρήκε το χρόνο να έρθει στις ερωτήσεις ο κύριος Υπουργός, να τους δεχτεί εκεί και να έχει κάτι να τους πει. Έχουμε μία αίσθηση ότι η τακτική σας απέναντι στους φοροτεχνικούς είναι εκδικητική. Και ελπίζω και εσείς προσωπικά να μην ασπάζεστε αυτό που προημερών είχε πει ο κύριος Χατζηδάκης, ότι η πρόνοιά σας, την οποία διαφημίσατε σχεδόν ως μια καταπληκτική νέα πρωτοβουλία ενώ προϋπήρχε για τις προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις, κατέληξε να είναι μεγάλο φιάσκο. Από το 1.300.000 δηλώσεις που λέγατε ότι θα συμπληρωθούν, συμπληρώθηκαν 430.000. Επιβεβαιώστε ή διαψεύστε τα νούμερα. Και, σαν να μην έφτανε αυτό, από αυτές τις προσυμπληρωμένες έχουμε πάρα πολλές τις οποίες υπάρχουν λάθη. Και τα λάθη δεν οφείλονται σε λάθη των φοροτεχνικών και των λογιστών. Οφείλονται στο γεγονός ότι υπάρχει καθυστέρηση των δημοσίων φορέων να αποστείλουν τα δεδομένα. Έχουμε πλέον την πεποίθηση ότι σκοπίμως καθυστερήσατε, ειδικά σε σχέση με τη φορολόγηση των ελευθερών επαγγελματιών, για να μην βγουν στο φως οι υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν από την νομοθεσία την οποία ψηφίσατε στο τέλος του προηγούμενου έτους και σχετίζεται με την τεκμαρτή φορολόγηση. Δύο πάρα πολύ απλές ερωτήσεις. Πρώτον, τι θα κάνετε για να διορθωθούν τα λάθη. Δεύτερον, θα δώσετε παράταση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, διότι αυτή τη στιγμή εκκρεμούν περίπου 1,5 εκατομμύριο φορολογικές δηλώσεις 8 μέρες πριν την προθεσμία. Αυτό σημαίνει ότι οι φοροτεχνικοί πρέπει να συμπληρώνουν 200.000 φορολογικές δηλώσεις και να υποβάλουν την ημέρα από τώρα μέχρι το τέλος της προθεσμίας. Μια απάντηση, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αρχικά πρέπει να ξεκινήσουμε με κάτι. Οι προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις νομίζω είναι ένα πολύ σημαντικό άλμα προς τα εμπρός. Και αυτό νομίζω ότι είναι μια κοινή διαπίστωση. Βεβαίως, είμαι ο πρώτος ο οποίος θα πω ότι υπήρχαν και λάθη και παραλήψεις. Και εδώ πέρα θέλω να σταθώ στο γεγονός ότι πράγματι και λογιστές και φοροτεχνικοί και άλλοι άνθρωποι από την αγορά βοήθησαν ώστε να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν άμεσα κάποια από αυτά τα λάθη και τις παραλήψεις τα οποία διορθώθηκαν. Όμως, οπωσδήποτε είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τα εμπρός και αυτό είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να ακούσω και από εσάς κανονικά. Όμως, επειδή εδώ πέρα ασκούμε πολιτική, πρέπει να γνωρίζουμε ότι όταν ασκούμε πολιτική την κάνουμε με πολύ συγκεκριμένα δεδομένα. Έτσι. Και θέλω να σας δώσω κάποια στοιχεία από την διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Να ξεκινήσω να πω ότι μέχρι σήμερα, μέχρι χτες πιο σωστά, έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά 5.309.978 δηλώσεις εισοδήματος φυσικών προσώπων. Στην χτεσινή ημέρα, στις 18 Ιουλίου, είχαμε 110.000, 109.180 για να είμαι πιο ακριβής, οριστικές υποβολές ε1. Την προηγούμενη ημέρα, στις 17 του μηνός, είχαμε 129.946. Την προπροηγούμενη ημέρα, στις 16 Ιουλίου, είχαμε 112.767. Την προπροπροηγούμενη ημέρα, είχαμε 103.934. Και θέλω επίσης να συμπληρώσετε, ότι να κρατήσετε ότι έχουμε ήδη
σε προσωρινή υποβολή παραμένουν 260.280 υποβολές ε1. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Αυτό σημαίνει ότι είναι χτισμένες και σε πολύ μεγάλο βαθμό, άρα σχεδόν έτοιμες να υποβληθούν. Πού θέλω να καταλήξω? Ότι με την ροή που δείχνουμε να έχουμε, φαίνεται ότι η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί. Εδώ πέρα θέλω πάλι να πω ότι η συνεργασία που υπάρχει και με την αγορά και με τους φοροτεχνικούς και με τους λογιστές είναι διαρκής. Όπως ξέρετε, για πρώτη χρονιά το Υπουργείο Οικονομικών δημιούργησε και την Επιτροπή Αρρωγής Φορολογικής Πολιτικής με ανθρώπους από την αγορά. Ναι, υπάρχουν κάποια ζητήματα, δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, τα οποία σε πολύ καλή συνεργασία και με την αγορά και με την ΑΔΕ και με όλη τη φορολογική διοίκηση, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό έχουμε αντιμετωπίσει σε πολύ άμεσο χρονικό διάστημα. Κάποια άλλα προβλήματα μπορεί να πήραν λίγο περισσότερο χρονικό διάστημα, ειδικότερα με τις προσπληρωμένες δηλώσεις που είπατε. Υπήρχε και υπάρχει ακόμα η δυνατότητα της τροποποίησης της δήλωσης και μου δίνεται η δυνατότητα και από αυτό το βήμα να μπορέσω να πω σε όσους συμπολίτες μας δεν έχουν ακόμα υποβάλει τη φορολογική δήλωση να σπεύσουν να το κάνουν. Ελάτε. Κύριε Υπουργέ, οι επαγγελματίες πρέπει καταρχήν να κολυμπούν σε μια θάλασσα νόμων και ρυθμίσεων. Δεύτερον, να χειρίζονται πρόσθετες διεργασίες που σχετίζονται με το My Data, να αντιμετωπίζουν τις καθυστερήσεις, να υπερβαίνουν τα εμπόδια ενός μη συνεκτικού ψηφιακού μετασχηματισμού και ελλείψεων στη διαλειτουργικότητα των συστημάτων και να προστατεύουν βεβαίως και τους πελάτες τους. Και αντιμετωπίζουν δυστυχώς από εσάς μια απαξιωτική συμπεριφορά. Τώρα, στην απάντησή σας, πραγματικά δεν περίμενα να παραθέσετε νούμερα τα οποία ακριβώς βεβαιώνουν ότι δεν βγαίνουν οι ημέρες. Τι είπατε? Είπατε ότι υποβάλλονται γύρω στις 100 με 120.000 φορολογικές δηλώσεις την ημέρα. Αυτό είπατε. Παραθέσατε. Τον προηγούμενο αυτή τη στιγμή σας λέω, εσείς είπατε ότι είναι 5,3 οι φορολογικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί. 5,3 εκατομμύρια από τα 6,5 εκατομμύρια. Άρα έχουμε 1.300 συν περίπου 300.000 τροποποιητικές. 1.600 στις 8 μέρες είναι 200.000 την ημέρα. Και έρχεστε εδώ και μας λέτε ότι με 120 την ημέρα βγαίνουν, 120.000 την ημέρα βγαίνει ο λογαριασμός. Δεν θα δώσετε παράταση. Εσείς τα επικαλεστήκατε τα νούμερα, δεν το περίμενα. Τα είχα έτοιμα για να τα προσκομίσω επιχείρημα ότι είναι απαραίτητη παράταση. Και έρχεστε εδώ και μας λέτε τα νούμερα τα οποία ακριβώς αποδεικνύουν ότι δεν βγαίνει ο χρόνος σε 8 μέρες. Πείτε μας πώς θα γίνει. 1,6 εκατομμύρια μαζί με τις τροποποιητικές σε 8 μέρες. 200.000 την ημέρα. Και εσείς είπατε ο ίδιος μόλις τώρα ότι υποβάλλονται 100 με 120.000 φορολογικές δηλώσεις την ημέρα. Πώς θα βγει αυτός ο λογαριασμός? Θα τους ακούσετε τους ανθρώπους, θα τους δείτε, έχετε ενημέρωση από την πολιτική ηγεσία, από τον Υπουργό, εάν θα ανοίξει την πόρτα του μετά την παράσταση διαμαρτυρίας των φοροτεχνικών? Θα δοθεί μια παράταση? Ευχαριστώ, κύριε. Αρχικά, από ό,τι φαίνεται με τα μαθηματικά, δεν υπάρχει καλή σχέση η δική σας. Και θέλω να γίνω πολύ συγκεκριμένος. Πέραν των 260.280 δηλώσεων που είναι σε προσωρινή υποβολή, για να έχετε ακριβή εικόνα, ο ρυθμός υποβολής θα πρέπει να είναι λίγο πάνω από τις 140.000 καθημερινά. Άρα είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουν οι συμπολίτες μας που δεν έχουν υποβάλει τις φορολογικές δηλώσεις να το κάνουν άμεσα. Από εκεί και πέρα θέλω να υπογραμμίσω πως δεν αφήνουμε κανένα ζήτημα χωρίς να εστιάσουμε πάνω σε αυτό και να το λύσουμε με όσο το δυνατόν καλύτερο και γρήγορο τρόπο. Αρκετά, πρώτον δεν άκουσα τίποτα από εσάς κατά πόσο συμφωνείτε ότι οι προσπληρωμένες δηλώσεις είναι ένα σημαντικό βήμα για τη φορολογική δήλωση. Από τον κύριο Παπά, εσείς το αναφέρατε. Νομίζω ότι είναι και έχετε ασκήσει εξουσία με τον τρόπο που την ασκήσατε βέβαια. Άρα νομίζω ότι το γεγονός ότι δεν αναφερθήκατε στο ότι είναι ένα άλμα από την δική σας πλευρά, από τη δική σας πλευρά κάτι λέει. Ας μην ξεχνάμε ότι όποια από τα προβλήματα
δημιουργήθηκαν και τα οποία γίνεται λόγος, επιλύονται και με την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης, η οποία αν υποβληθεί μέσα στην προθεσμία υποβολής των δηλώσεων, υπάρχει θέση αρχικής χωρίς κυρώσεις. Από εκεί και πέρα, έως σήμερα έχουν αποσταλεί περισσότερα από 8.000 μηνύματα σε φορολογούμενους που μεταβλήθηκαν τα δεδομένα τους και δεν κατέστη δυνατή η προσυμπλήρωση και η αυτόματη οριστικοποίηση της δήλωσής του. Στο προσεχές διάστημα θα αποσταλούν και άλλα μηνύματα σε επιπλέον φορολογούμενους για τον ίδιο λόγο. Αντίστοιχα, δρομολογείται και η ενημέρωση φορολογούμενων που υπέβαλαν δηλώσεις αλλά εστάλησαν με τα γενέστερα της υποβολής στοιχεία από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που μεταβάλουν τελικά τα εισοδήματά τους. Επισημαίνεται ότι οι τροποποιητικές δηλώσεις που θα χρειαστεί να υποβληθούν για να συμπληρωθούν ή να διορθωθούν οι οίκοθεν υποβληθήσεις δηλώσεις δεν θα επιβαρυνθούν με πρόστιμο αν ο φόρος που προκύψει σε αυτές σε σχέση με το φόρο της αρχικής δήλωσης είναι μέχρι 100 ευρώ οποτεδήποτε και αν υποβληθεί η δήλωση. Με τις διορθώσεις που κάναμε, παραδείγματος χάρη η γνωστοποίηση για το IBAN λογαριασμού των πολιτών πριν την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έτους του 2023, εφόσον δεν δικαιούνται επιστροφή φόρου από τη δήλωση, είναι πλέον προαιρητική, όπως ξέρετε, σε αντίθεση με την αρχική υποχρεωτική αναγραφή που ίσχυε για όλους τους φορολογούμενους. Κάτι μικρό πλην όμως ενδεικτικό της προσπάθειάς μας να συνεχίσουμε να απλουστεύουμε και να βελτιώνουμε διαρκώς την διαδικασία και διευκρινίζεται όμως ότι σε όσους φορολογούμενους προκύπτει επιστροφή φόρου εισοδήματος ότι πρέπει να προχωρήσουν σε δήλωση IBAN πριν την υποβολή της δήλωσης προκειμένου να τους επιστραφεί το ποσό. Στη προσπάθειά μας αυτή θέλοντας κλείνοντας πάλι να τονίσω ότι δεν είμαστε μόνοι, δουλεύουμε από κοινού με τους πολίτες και τους ειδικούς, τους επαγγελματίες στα απαιτητικά φορολογικά ζήματα, καθότι οι επισημάνσεις, οι ενημερώσεις και οι προτάσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στην όσο το δυνατόν καλύτερη και ορθότερη λειτουργία της ψηφιακής υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, που αφορά πάνω από 9 εκατομμύρια πολίτες, είναι στο σύνολό τους ηλεκτρονική. Το ερώτημα είναι, θέλουμε να έχουμε μια γρήγορη ηλεκτρονική διαδικασία? Ναι, υπήρχαν κάποια ζητήματα. Βλέπετε όμως ότι η φορολογική διοίκηση άμεσα αντιδράει ώστε να μπορέσει να τα επιλύσει. Και κλείνοντας, αναφέρω πάλι ότι η διαδικασία της προσυμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεων προς διευκόλυνση των φορολογούμενων εφαρμόστηκε για πρώτη φορά φέτος και πρέπει να αξιολογηθεί όλη η διαδικασία και το πλήθος των δηλώσεων αυτών. Συναρτάται από δεδομένα στοιχεία φορέων τόσο από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα εκτός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ΤΣΑΔΕ, από το σύνολο της οικονομίας δημόσιας και ιδιωτικής και βούλησή μας προφανώς ως κυβέρνηση, νομίζω ότι αυτό είναι για όλα όμως τα κόμματα που βρίσκονται εδώ πέρα, να μειώσουμε στον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται τη συμπλήρωσή τους, παρακολουθώντας παράλληλα τη ροή υποβολής τους και διορθώνοντας κάθε ατέλεια που εντοπίζουμε.